Λοιπόν, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Υπουργός Άμυνας, θα πάρει το λόγο για να κλείσει τη διάσκεψη αυτή. Παρακαλώ, κύριε Αβραμόπουλε. Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, φίλες και φίλοι, δήμαρχοι, θα αναρωτιέστε τι θέλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε αυτή τη συγκέντρωση. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ αναρωτήθηκα γιατί συμβαίνει για πρώτη φορά, αλλά τα 20 χρόνια που γιορτάζει φέτος η Επιτροπή Περιφερειών συμπίπτουν και με τα 20 χρόνια αφού το εξελέγει δήμαρχος της Αθήνας. Και όπως θυμούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι, ήμουν ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Επιτροπής Περιφερειών, πάντοτε πιστεύοντας στον ρόλο και τη σημασία των πόλεων και των περιφερειών στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Η Χάρτα των Αθηνών που σήμερα υπογράφεται εδώ, στην ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί συμπίπτει με την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει η μεγάλη νέα μας πατρίδα, η Ευρώπη. Η οικονομική κρίση μας δοκιμάζει και φέρνει στην επιφάνεια παθογένειες και διαρθρωτικές αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήτες των περιφερειών, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι έχουν δώσει μάχη για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Και το έκαναν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, παλεύοντας, φέρνοντας κοντά τους πολίτες στο ευρωπαϊκό όραμα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχώς κυριάρχησε η καχυποψία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Άκουσα πριν από λίγο τον πρόεδρο Μπαρόζο και αισθάνθηκα ότι πρέπει να έχει μέσα του το αυτοδιοικητικό πνεύμα, γιατί μίλησε όπως θα μιλούσε ένας εκπρόσωπος των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης. Χρειάζεται όμως να γίνουν βήματα μπροστά και οι καιροί είναι δύσκολοι. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Περιφερειών μπορεί να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την πρόοδο, στην καταπολέμηση των παθογενειών της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γιατί μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, δεν είναι οι περιφέρειες ή οι πόλεις που απέτυχαν. Είναι τα ίδια τα κράτη που, επειδή ακριβώς πάσχουν από αυτήν την αρτηριοστηρωτική σκλήρωση των κρατών, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι η Ευρώπη χτίζεται μονάχα εάν οι πολίτες της το θελήσουν. Και οι πολίτες εκπροσωπούνται από τις πόλεις και από τις περιφέρειες. Αυτή η χώρα που σήμερα σας φιλοξενεί πέρασε πολλές ιστορικές φάσεις. Μία από αυτές στην αρχαιότητα είχε να κάνει με τις πόλεις κράτη, που όμως ανέπτυξαν πολιτισμούς. Ενώθηκαν στο τέλος και δημιούργησαν ένα μεγάλο έθνος. Το ίδιο γίνεται αυτόν τον καιρό στην Ευρώπη. Το όραμα εκείνων που άνοιξε το δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν κάτω από τις εμπειρίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και καταγράφεται στην ιστορία ως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επίτευγμα σε παγκόσμια κλίμακα. Μετά από μια μεγάλη τέτοια περιπέτεια, οι πολίτες της Ευρώπης να ενώνουν τις δυνάμεις τους, τα οράματά τους και να βγαίνουν μπροστά με έναν κοινό σκοπό, να διαμορφώσουν ένα νέο περιβάλλον προόδου, ανάπτυξης, πολιτισμού, μια όαση ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. Η οικονομική κρίση δοκιμάζει τους θεσμούς, δοκιμάζει την Ευρώπη. Και σήμερα όλες οι χώρες, η κάθε μια για τους δικούς της ξεχωριστούς λόγους, δίνει τη μάχη της ανάπτυξης της προόδου. Εκείνο που δεν πρέπει να κυριαρχήσει αυτή τη στιγμή στη νέα μεγάλη μας πατρίδα, την Ευρώπη, είναι ο ανταγωνισμός, η καχυποψία και η δυσπιστία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από το πιο νότιο σημείο της Ευρώπης μέχρι το πιο βόρειο, από το πιο δυτικό μέχρι το πιο ανατολικό, συντελούνται μεγάλες διεργασίες, όπου κεντρικό ρόλο έχουν οι πολίτες μέσω των κατεξοχήν εκφραστικών τους οργάνων, που είναι οι πόλεις και οι περιφέρειες. Σήμερα, με την παρουσία μου εδώ, και όχι τόσο με την ιδιότητά μου του Αντιπροέδρου του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, αλλά ενός παλαιού συναδέλφου σας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τον εγκάρδιο θερμό χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, ο οποίος θα ήταν εδώ, αλλά όπως γνωρίζετε, το τελευταίο του ταξίδι τον καταπώνησε και βρίσκεται κλινήρης στο σπίτι του. Ευχόμαστε από όλους και με όλη μας την καρδιά καλή ανάρρωση, αλλά και με την άλλη, την μόνιμη ιδιότητα, πιστέψτε με, γιατί έτσι το νιώθω, του Δημάρχου. Διότι μια φορά δήμαρχος, για πάντα δήμαρχος. Και το λέω αυτό γιατί όταν βγαίνω στους δρόμους της Αθήνας, στην αυθόρμητη θέα της παρουσίας μου, οι πολίτες και κυρίως αυτοί που καθημερινά ζουν την καθημερινότητα της πόλης,
δεν με προσφωνούν υπουργό, με προσφωνούν δήμαρχο και ίσως είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να φέρει ένα δημόσιο πρόσωπο. Θα έλεγα δε και κάτι άλλο. Όσοι φιλοδοξούν να υπηρετήσουν τους τόπους τους, αλλά και την μεγάλη μας χώρα, την Ευρώπη, καλό θα είναι στη ζωή τους να έχουν περάσει ένα στάδιο εμπειρίας στους κόλπους των περιφερειών και των πόλεων. Σαν έρθει η ώρα, σίγουρα θα είναι καλύτερη πολιτική. Θα νιώθουν περισσότερο τον πολίτη κοντά τους και δεν θα αφήνουν να δημιουργούνται κενά ανάμεσα στα εκφραστικά όργανα όλων των επιπέδων, είτε αφορά στο Κοινοβούλιο, είτε στην Επιτροπή, ή ακόμα και στα κατώτερα όργανα της Ευρώπης. Θα διαμορφώνονται κενά τα οποία δεν επιτρέπουν να ρέει ελεύθερα η σκέψη, η ιδέα και η πρωτοβουλία. Πριν από 15 χρόνια είχε αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία, η οποία έφερε την υπογραφή της πόλεως των Αθηνών και τιτλοφορήθηκε «Διπλωματία των πόλεων». Έγινε επίσημο πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και απέδειξε ότι εκεί όπου δεν μπορούσαν τα κράτη να συνεννοηθούν, μπορούσαν οι πόλεις και οι περιφέρειες. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι πολύ ευρύτερο από ότι μπροστά στο ερώτημα για ανάπτυξη και πρόοδο. Η δημοκρατία, για να εμβαθυνθεί, για να διευρυνθεί, χρειάζεται τους πολίτες της. Και τους πολίτες τους εκπροσωπούν οι περιφέρειες και οι πόλεις. Έχετε μεγάλη δύναμη στα χέρια σας και πρέπει να αξιοποιήσετε όχι μονάχα για την διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά για την ανάπτυξη, για την πρόοδο, θέτοντας στην υπηρεσία της ειρήνης και της σταθερότητας της πρωτοβουλίας σας. Με αυτές τις σκέψεις, πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα συντελείται ένα μεγάλο βήμα το οποίο θα καταγραφεί στην ιστορία και ίσως είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ελληνικής προεδρίας αυτό το εξάμηνο. Η Χάρτα των Αθηνών, που θα σηματοδοτήσει ένα καινούριο ξεκίνημα, και εύχομαι ότι θα αρχίσει η μέρα που πλέον όλα τα όργανα της Ευρώπης, όλοι οι πολίτες όλων των επιπέδων θα ζήσουν στην πράξη, χωρίς ανταγωνισμούς, χωρίς επιστροφή στο παρελθόν, το όραμα εκείνων που δημιούργησαν την Ευρώπη. Γιατί σήμερα αυτό το όραμα κλειδονίζεται. Το κλειδονίζει η οικονομική κρίση, το κλειδονίζει όμως και το απειλεί η επιστροφή σε νοοτροπίες και αντιλήψεις του προηγούμενου αιώνα με την έξαρση του εθνικισμού και του εξτρεμισμού. Το βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία της Ευρώπης. Ας ευχηθούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προκύψει να είναι περισσότερο δημοκρατικό, περισσότερο βαθύ και περισσότερο ευρωπαϊκό. Σε αυτήν τη διαργασία η Επιτροπή των Περιφερειών και των Πόλεων έχει ένα ξεχωριστό ρόλο για τον πολιτισμό, για την πρόοδο, για την ενότητα της Ευρώπης, για τη δημοκρατία, για τη σταθερότητα και για την ανάπτυξη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και να ξέρετε ότι σας συνοδεύει πάντοτε η αγάπη και η σκέψη όλων εκείνων που προηγήθηκαν εσάς στην Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί όλους εμάς μας δένουν ισχυροί δεσμοί αλληλεγγύης που αντέχουν στον χρόνο όπως αντέχουν και τα όνειρα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να προβληματίζεστε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πάτε να ψηφίσετε το Μάιο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα συζήτησης Debate Europe για να ακουστεί η φωνή σας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές, όσους μας παρακολούθησαν στο διαδίκτυο και εδώ ολοκληρώνεται η φετινή Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Περιφερειών και Πόλεων. Καλό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.